να δούμε τι γίνεται τώρα και με τους τραπεζίτες, με τους πληστηριασμούς, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος είναι εμπλεκόμενος και δεν έχει δώσει ακόμα σαφείς απαντήσεις, τον βουλευτή, τον κύριο Παναγή Καπάτο, ο οποίος επίσης είναι και αυτός στο κάδρο αυτής της ιστορίας. Μια και λες για τον Παπαθανάση. Έλα, Γιώργο. Μια και λες για τον κύριο Παπαθανάση. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη στον κύριο Ραγκούση. Ο κύριος Ραγκούσης έχει πάρει ένα δάνειο, έχει χτίσει ένα σπίτι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλα αυτά τα οποία σήμερα είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τα ξέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm. Μόλις βγάλανε και αγγίξανε τον κύριο Παπαθανάση, μία σου και θυμήθηκαν τον Ραγκούση. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για συμμορία κανονική, έτσι. Συμμορία κανονική. Τε συνώσεις, μία σου και μία μου. Εδώ λοιπόν, μέχρι τις εκλογές, να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, ο οποίος είναι πρόεδρος των Δανειοληπτών Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Μέχρι τις εκλογές, το τι κλωτσοπατινάδα, να το πω έτσι απλά, τι ξεκατίνιασμα θα γίνει για να συσπυρώσουν την πελατεία τους, την εκλογική τους πελατεία. Γιατί καταραίοντας και τα τρία κόμματα, και είναι η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, χρειάζεται να βγουν τα άπλυτα στη φορά, να καούν ορισμένοι έως αρκετοί, γιατί καίγονται τώρα, κακά τα ψέματα, όποιος του βγάζουν τέτοιες ιστορίες, είτε από εδώ είτε από εκεί, καίγεται. Ή εν πάση περιπτώσει, τσουροβλίζεται. Και την Κυριακή το βράδυ των εκλογών θα δείτε πώς έχουν ξεχαστεί όλα. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Καπάτος, ο κύριος Παναγής Καπάτος, για το θέμα που έχει προκύψει με τον ίδιο. Έχω δει λοιπόν δύο δημοσιεύματα της εφημερίδας Δημοκρατία, κύριε Καπάτο, η οποία σας καταγγέλει πως εκπροσωπούσατε φαντς και τράπεζες. Και θέλω να μου πείτε αν είναι πράγματι έτσι τα πράγματα και αν είχατε παραστεί σε δικαστήρια ως εκπρόσωπος τραπεζών την περίοδο που είστε βουλευτής. Το πρώτο δικαστήριο το οποίο βγήκε στην εφημερίδα Δημοκρατία είναι ένα δικαστήριο που είναι για τον νόμο Κατσέλη. Ναι. Αν είχε τις προϋποθέσεις η αιτούσα να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ας πω το εξής, το μεγάλο ψέμα αυτής της εφημερίδας. Εσείς εκπροσωπούσατε την αιτούσα. Επάλεψα, όχι, εκπροσωπούσα την Eurobank. Εκπροσωπούσα την Eurobank. Και ρωτώ τον εκλεγμένο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Παναγή Καπάτο. Πόσες φορές έχει πάει σε δικαστήριο από την ημέρα που εξελέγει, έτσι, από τον Ιούλιο του 19, ως δικηγόρος τράπεζας Fundy Servicer? Συνολικά, μόνο για νόμο Κατσέλη και για καμία άλλη υπόθεση, 4 έως 5 φορές. Κύριε Κρητικέ. Τι να πω, η εικόνα και τόσα λέχθηκαν μιλάνε από μόνα τους. Θα σας πω ότι εν μέσω του οριμαγνδού αυτών των αποκαλύψεων έρθεν και κήθεν, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, γίνονται χιλιάδες πληστηριασμοί στη χώρα. Μεγάλη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 3.000 πληστηριασμοί. Την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα έχουν προγραμματιστεί επίσης χιλιάδες πληστηριασμοί. Έτσι, και η συγκεκριμένη πολιτική και τα συγκεκριμένα κόμματα ούτε καν θίγουν το θέμα αυτό. Το μόνο που κάνουν τι είναι, πριν χάσουν την εξουσία, να ρυθμίσουν τις δικές τους δανειακές υποχρεώσεις εκατομμυρίων ευρώ. Και έχουμε λοιπόν μικροφυλέτες με 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ να χάνουν τα σπίτια τους. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που δεν μπορούν πλέον με τις αυξήσεις των επιτοκίων να πληρώνουν τις δόσεις τους και έχουν αφαιθεί στο ελέος του Θεού. Και έχουμε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να λέει σε ενήμερο οικογενειάρχη δανειολήπτη που ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα να καθυστερήσει δόση, ότι το μόνο που μπορούμε να σου κάνουμε είναι να σου δώσουμε 6 μήνες να πουλήσεις το σπίτι σου. Έχουμε χιλιάδες δανειολήπτες που έσωσαν την πρώτη τους κατοικία με αποφάσεις του νόμου Κατσέλη και με τις αυξήσεις πλέον των επιτοκίων. Και βλέπουμε τις εταιρείες, κύριε Κρητικέ, για να πάω στο Χρήστο Χαλαζιά, ότι ο πρόεδρος της Ντοβάλιου, της μίας από τις μεγάλες αυτές εταιρείες που παίρνουν, πώς τους λέτε, servicers, πώς τους λέτε εσείς που ξέρετε. Servicers, βέβαια. Ναι, ναι. Ότι λέει μην κάνετε λαϊκισμό, γιατί και τα κόκκινα δάνεια είναι βαρύδι και πρέπει να τα ξεφορτωθούμε. Να αφιερώσω κάτι εξαιρετικά στον πρόεδρο της Ντοβάλιου. Θα το πω λοιπόν στον κύριο πρόεδρο ότι η εταιρεία του πήγε παράνομα, ενώ εκκρεμεί απόφαση του νόμου Κατσέλη, πήρε ένα σπίτι, ακούστε, 59 τετραγωνικά μέτρα, του 1978,
σε ένα παράδρομο της Κατεχάκη από μια γυναίκα 70 χρονών που ήταν καθαρίστρια στο νοσοκομείο Σωτηρία, ζει με μια σύνταξη 800 ευρώ με το ανάπηρο παιδί της, έτσι, και την πήρε τηλέφωνο σήμερα εκπρόσωπός του, αυτό το αφιερώνω στον πρόεδρο της Ντοβάλιου, και της είπε ότι μεγάλη εβδομάδα σε βγάζω έξω από το σπίτι σου. Τι έχει να πει γι' αυτό ο κύριος πρόεδρος? Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ποιος είναι ο πρόεδρος? Είμαι τόσο συγχυσμένος που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του. Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία πλέον να μην μπορούν να αντιδράσουν, να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς σε ανθρώπους που είναι υπερήλικες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν μισθούς, αλλά την εποχή που αγοράσανε είχαν λεφτά? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο να υπάρχει μια συνεργασία με τις τράπεζες που τα δώσανε στα φανς. Ή και να βρίσκουν και τα φανς, όπως είπε και ο κύριος Παπανάστασης, ότι τα βρήκε εκεί με Παπαθανάσης. Υπουργείο Ανάπτυξης. Ακριβώς. Η επόπτευουσα αρχή. Ο κύριος δεν μπορεί να καλωθεί στο δίο αυτό, ρε. Αυτό η επόπτευουσα αρχή, επαναλαμβάνω. Η κυρία Χριστίνα όμως, γιατί αυτό είναι και το μικρό της όνομα, ναι, με το στεγαστικό δάνειο των 55.000 ευρώ, που εκκρεμεί και απόφαση να τους προστατέψει το σπίτι της, δεν τα βρήκε. Έτσι. Και ήρθε λοιπόν η Ντοβάλιο και τους παίρνει το σπιτάκι. Και τι της είπε για την μεγάλη εβδομάδα η Ντοβάλιο? Μεγάλη εβδομάδα της είπε ο δικαστικός επιμελητής, σε πετάω έξω. Όπως τα ακούτε. Κατά τα άλλα, λοιπόν, κατά τα άλλα, ο πρόεδρος, παρακαλώ, στην απαράδεκτη συμπεριφορά των υπαλλήλων της Ντοβάλιο στα τηλεφωνήματα που κάνουν σε ανθρώπους που έχουν δάνεια. Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά τους, είναι υβριστική η συμπεριφορά τους, κλείνουν το τηλέφωνο, συμπεριφέρονται απάνθρωπα. Οι υπάλληλοι της Ντοβάλιου. Ωραία, να μην απαλλάξουμε λοιπόν τον προσθέτω πρόεδρο. Προσθέτω τη δική μου μαρτυρία. Να μην απαλλάξουμε τον πρόεδρο της Ντοβάλιου, τον κύριο Θεόδωρο Καλαντώνη, αν λέω καλά το όνομα. Απάλλαξε εγώ κανένα, ναι. Δεν το λέω για σένα. Κύριε Κριτική, καλά λέω το όνομα? Καλά το λέτε, είναι ο κύριος Καλαντώνης Θεόδωρος είναι. Και βεβαίως εμείς σαν φορέας για αυτή την υπόθεση θα στείλουμε εξόδο και θα ζητήσουμε να λάβουν θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Να λάβουν θέση. Και θα τους ζητήσουμε με τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων που παίρνουν και τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που δίνουν μισθούς στους συμβούλους τους να πάνε να πληρώσουν το δάνειο αυτής εντός παθέσεως, όχι να τη δείξω, της φουκαριάρας αγωνίστρας της ζωής που την πεντάνε σε 70 της έξω. Κύριε Κριτικέ, να σας πω κάτι, γιατί θέλω να δούμε ένα βίντεο τώρα. Μήπως να πάνε πρώτα να πληρώσουν τα δικά τους δάνεια ή, εν πάση περιπτώσει, οι τράπεζες και τα funds και servicers να πάνε να πάρουν τις περιουσίες και των τριών κομμάτων, λιγότερο ή περισσότερο το καθενός, κυρίως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτή την κατηγορία, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που χρωστάνε. Και τα δεκάδες εκατομμύρια του Υπουργικού Συμβουλίου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά πάνε στους απλούς ανθρώπους. Να δούμε τι είπε στην Βουλή ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης για αυτό το θέμα και την ίδια ώρα που τα δάνεια των ολιγαρχών είναι άλλη κατηγορία και αυτά. Έτσι, πάμε να δούμε το βίντεο δέκα. Εμένα. Εμείς κρούμε κόδωνα κινδύνου ακόμη και για τις τράπεζες. Προσέξτε, γιατί η ιστορία παγκοσμίως με τις τράπεζες θα συμπαρασύρει και αφήστε στον Νάρα αυτά που λέει. Έτσι λένε και πριν το PSI, ότι οι τράπεζες είναι ασφαλείς, τα ομόλογα είναι ασφαλή και ο Έλληνας, ο ομολογιούχος που εμπιστεύτηκε το ελληνικό κράτος, έχασε τα λεφτά του. Σας λέμε λοιπόν και επιμένουμε σε αυτό. Ό,τι κάνατε στους κολλητούς και φίλους σας, διαγραφές αξίας πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ, διεγράφησαν χρέη και δάνεια φυσικών προσώπων και εταιριών. Κάντε για τον Έλληνα πολίτη. Διαγράψτε εύκα δάνεια όπως κάνετε σκολητούς σας. Και είμαστε το μόνο κόμμα που τολμάει να λέει ονόματα. Σας λέμε λοιπόν μερικούς από τους σκολητούς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Πυλαδάκης, Λεοντούδης, εφοπλιστής, Λασκαρίδης, Βοβός, Κούμπας, Βενιάμης ο εφοπλιστής, Ζολώτας, Φράγκου, Μαδιάς, Τσάκος, Λεμός, Βαλέντης, Κούστας, Μαΐλης, κανάλια, εφημερίδες, διαγράψαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κατά 90%. Όλα τους τα χρέη. Αυτοί ποιοι είναι? Είναι περισσότερο ίση από τον πολίτη? Όχι. Είναι κολλητοί της Νέας Δημοκρατίας και όλων αυτών που κουρεύουν τα δάνεια των ολιγαρχών της πλουτοκρατίας και όχι των Έλληνων πολιτών. Και τολμάμε να λέμε ονόματα, γιατί
Γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε μία ρητορική ερώτηση. Μπορεί ο υπουργός που έχει δάνεια ο ίδιος ή ο πρωθυπουργός που έχει δάνεια ο ίδιος ή το κόμμα που έχει δάνεια το ίδιο να νομοθετήσει εις βάρος των τραπεζών? Ρωτάμε. Η απάντηση βγαίνει αδίαστα. Όχι. Και κύριε Κρητική, έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι όλες αυτές οι διαγραφές των ολιγαρχών με τα ονόματα που ακούσαμε δεν αφορούν μόνο τόκους προς αυξήσεις κλπ. Αφορούν και κεφάλαιο. Βεβαιότατα. Μπορώ να δώσω μια πληροφορία? Παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Ένα από τα ονόματα που είπε ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή, η διαγραφή που του έχουν κάνει οι τράπεζες θα αρκούσε για να σωθούν 20.000 σπίτια Ελλήνων. 20.000 σπίτια σαν αυτά που ανέφερε ο κύριος Κρητικός. Για να καταλάβετε. Σας δίνω μία πινελιά. Απλώς περιμένουμε την επιβεβαίωση να την έχουμε γράφος με έγγραφα. Και είναι, αποτελεί σκάνδαλο. Επειδή μιλήσατε για ολιγάρχης. Ολιγάρχης λοιπόν στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Μεγαλοξενοδόχος. Κολλητός Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Χρωστάει 180 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Σημειώστε το. 180 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να πληρώσει μία δόση. Εδώ και 8 χρόνια έχει ξεχάσει να πληρώσει και δεν έχει χάσει ούτε μια καρφίτσα. Σημειώστε το εμείς. Πείτε το πάλι. Πείτε το πάλι για να μας σηκωθούν όσοι έχουμε λίγο. Κολλητός λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Στην περιοχή των Δωδεκανήσων, Ανατολικό Αιγαίο. Μεγαλοξενοδόχος. Χρωστάει 180 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Έχει ξεχάσει πότε πλήρωσε τελευταία φορά. Πριν 8 χρόνια. Πριν 9 χρόνια. Και δεν έχει χάσει ούτε μία καρφίτσα. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Γιατί δεν λέτε ονόματα, κύριε? Γιατί περιμένουμε τα έγγραφα και θα σας τα στείλουμε στο κανάλι σας. 180 εκατομμύρια. Ακριβώς. 8 χρόνια. Ακριβώς. Ούτε ένα ευρώ. Ακριβώς. Αλλά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το είπατε. Εσείς το είπατε. Εγώ το επιβεβαιώνω. Χρήστο, μια φράση για να κλείσουμε. Μια φράση. Μπροστά σε όλο αυτό το χαμός που γίνεται με τα ψαλίδια και με τα μαχαίρια, θα έπρεπε όλος ο κόσμος να έχει βγει στους δρόμους και να τους κυνηγάει όλους αυτούς τους υπαλλήλους που πηγαίνουν εκεί. Όταν χρωστάνε τους όλα υπαλλήλους. Τα κόμματα. Τους κλητήρες. Αυτούς που πάνε και αυτοί που τους εκβιάζουν. Δεν φταίνε οι υπαλλήλοι. Οι πολιτικοί τα έχουν διαγράψει. Δεν θα μπορέσουν. Οι πολιτικοί τα έχουν διαγράψει, Χρήστο μου. Αυτό σου λέω. Οι πολιτικοί. Όχι οι υπαλλήλοι. Για να μην τους ψηφίσουν κιόλας. Κύριε Κρητικέ, πρέπει να σας πω ότι οι καταγγελίες σας είναι εξουθενωτικές ψυχικά, δηλαδή σε κάνουν να παραβίβεις, να σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Δεν ξέρεις τελικά όποια πέτρα πραγματικά και αν σηκώσεις, κάτι θα βρεις από κάτω βρώμικο, χαλασμένο, διεφθαρμένο. Με κούρεμα 50% πουλήθηκαν από την Τράπεζα Πυρός και την Alpha Bank κόκκινα δάνεια 25 εκατομμυρίων ευρώ με 50% κούρεμα. 25 εκατομμυρίων ευρώ. Στο κεφάλαιο, ξαναλέμε. Δημόσια είδηση. Στο κεφάλαιο. Όχι προς αυξήσεις και τόκι, στο κεφάλαιο. Και κεφάλαιο. Και κεφάλαιο. Τράπεζες που έχουν σώσει οι Έλληνες πολίτες. Και θα χρειαστεί να τις ξανασώσουμε όπως φαίνεται, γιατί με την κρίση που έρχεται. Άλλο λέω. Όταν ο ελληνικός λαός έχει σώσει λεφτά να σώσει μια τράπεζα, η τράπεζα δεν δικαιούται να κάνει επιλεκτικό κούρεμα. Ούτε ασυλία, ούτε ασυλία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρητική. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα αναμονή και των στοιχείων που περιμένετε κι εσείς. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε.